Ο Γάλλος οικονομολόγος Αρνί Σερντινιάκ, ο οποίος συγκαταλέγεται στους εμπνευστές του κινήματος των ανήσυχων οικονομολόγων, ήταν ο κεντρικός ομιλητής της θεματικής ενότητας «Οικονομική διακυβέρνηση, ποιες επιλογές ανάπτυξης» στο πλαίσιο του κύκλου ομιλιών που διοργανώνει το Γαλλικό Ινστιτούτο. Ο κύριος Σερντινιάκ, του οποίου οι απόψεις έχουν μεγάλη απήχηση στη Γαλλία, στη διάρκεια της ομιλίας του άσκησε έντονη κριτική στη στρατηγική που ακολουθεί η Ευρωζώνη, εντοπίζοντας παράλληλα τις δομικές αδυναμίες της, όπως η έλλειψη πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να αντιμετωπίσει την κρίση. Χαρακτηρίζοντας άδικα και αναποτελεσματικά τα μέτρα αυστηρής λιτότητας που έχουν επιβληθεί στις χώρες του Νότου, έκανε λόγο για συμμαχία της γραφειοκρατικής ελίτ των Βρυξελών με τα κράτη του Βορρά, προκειμένου να προωθήσουν αυτή την αυστηρή δημοσιονομική γραμμή. Συνέπεια όλων αυτών, όπως ο ίδιος είπε, είναι η άνοδος του ευρωσκεπτικισμού και η διαμόρφωση μιας αρνητικής εικόνας, η οποία θέτησε κίνδυνο την ενότητα του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Ο ίδιος πρότεινε τον καλύτερο συντονισμό των οικονομικών πολιτικών των κρατών της Ευρωζώνης, καθώς και τη δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να εγγυηθεί τα χρέη των ευρωπαϊκών χωρών. Μετά την ομιλία του κυρίου Σερντινιάκ, το λόγο πήρε ο καθηγητής Γιώργος Παγουλάτος, ο οποίος με τη σειρά του αναφέρθηκε στις αδυναμίες της Ευρωζώνης να αντιμετωπίσει την κρίση, ενώ διατύπωσε τον προβληματισμό του για την αποτελεσματικότητα των μέτρων που υιοθετούνται στην περίπτωση της Ελλάδας. Τα εξωτερικά ελλείμματα των χωρών της περιφέρειας ήταν η αντανάκλαση των εξωτερικών πλεονασμάτων των χωρών του Βορρά ή των οικονομιών του AAA που λέμε κτλ. Αυτό λοιπόν ήταν το δομικό πρόβλημα της Ευρωζώνης. Τώρα αυτό το δομικό πρόβλημα της Ευρωζώνης συναντήθηκε με ένα εγχώριο πρόβλημα πολιτικής οικονομίας σε ορισμένες από αυτές τις οικονομίες. Διότι το γεγονός ότι η κρίση προέκυψε κυρίως ως μια κρίση ανισορροπιών στην Ευρωζώνη και λοιπούς αρχιτεκτονικής της Ευρωζώνης δεν σημαίνει ότι οι οικονομίες που βρέθηκαν στη θύελλα αυτή δεν είχαν τα δικά τους σοβαρότατα διαρθρωτικά οικονομικά προβλήματα. Αυτές οι ανισορροπίες, όπως αποτυπώνονταν τελευταία στο πρωτογενές δημοσιονομικό έλλειμμα, κάποια στιγμή έπρεπε να θεραπευτούν. Το γεγονός ότι συνέπεσαν με την ευρωκρίση, πιθανόν σε μια ακραία λειτουργία των ευσεβών πόθων, θα μπορούσε να δημιουργήσει και ευκαιρίες για να αντιμετωπίσει ο Νότος, οι οικονομίες του Νότου, αυτά τα διαρθρωτικά προβλήματα. Αλλά αυτό που είναι επίγον είναι να αντιμετωπιστεί αυτή η κρίση στην πραγματική της διάσταση, στην πρωτεύουσα διάστασή της, που είναι ως κρίση της Ευρωζώνης.